Θα κλείσουμε σήμερα τις αναφορές μας πηγαίνοντας σε ένα νέο άνθρωπο, πολιτικό επιστήμονα, με πολύ ενδιαφέροντα και προχωρημένα άρθρα στο SL Press και για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Πρέπει να σας πω ότι έγραψε ένα to the point κείμενο. Όμως, εγώ σήμερα θέλω μαζί του να πάμε ένα βήμα πιο κάτω, διότι το πράγμα έχει πάρει, θα έλεγε κανείς, ραγδαία εξέλιξη. Είδατε, μπαμ μπαμ, η Τουρκία το πάει στην Εθνοσυνέλευση. Λέει ότι κάνει, ετοιμάζεται για γεωτρήσεις. Έχει ανοίξει μια ιστορία περί στρατιωτικοποίησης περιοχής. Είναι ο κύριος Γιώργος Λυκοκάπης. Καλημέρα, κύριε Λυκοκάπη. Καλημέρα, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πώς το αποτιμάτε εσείς συνολικά πια? Έχουμε μπει ούτως ή άλλως σε μια άλλη ταχύτητα? Βέβαια. Έχουμε μπει σε μια φάση συνεχιζόμενης κλιμάκωσης. Πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ο Ερντογάν αυτά που λέει τα εννοεί και προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους του. Κάποιους μήνες πριν λέγαμε, ο Ερντογάν ισχυρίζονταν, θα εισβάλλω στη Συρία, θα επιτεθώ στη Συρία, θα διώξω τους τρομοκράτες. Πολλοί γράφαμε ότι είναι αδύνατον, ότι δεν μπορεί να συμβεί, δεν το επιτρέπουν οι συσχετισμοί. Τελικά όμως είδαμε, έπεισε τον Ερντογάν, τον Τραμπ με συγχωρείτε, αποσύρθηκε μερικώς από τη Συρία και επέτρεψε ένα στάδιο της εισβολής. Τώρα βλέπουμε ότι έχει προσανατολιστεί στη Λιβύη, για την οποία είχε δείξει, ήταν γνωστό το ενδιαφέρον της Τουρκίας μήνες πριν. Ασχέτως αν ήταν πιο παρασκηνιακό, δηλαδή ο Ερντογάν απέφευγε να κάνει, δηλαδή και στον ΟΗΕ που είχε μιλήσει, εκείνη την περίφημη ΟΗΕ, εκείνη την περίφημη ομιλία, απέφυγε να αναφερθεί ρητά στη Λιβύη, όλοι όμως ξέραμε ότι κινείται πολύ στο παρασκήνιο και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλήθεια, μιας και το αναφέραμε, λέμε για αυτή τη συμφωνία, για αυτό το μνημόνιο, έτσι, που έγινε και περίπου φετίχ, παίζουν και χάρτες στο Twitter. Πόσο πιθανό είναι να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, προσέξτε, ή να καταρρεύσει από τις εσωτερικές καταστάσεις στη Λιβύη, ή αυτό για την Τουρκία είναι πια αδιάφορο, θα κραδένει ότι έχει μια συμφωνία? Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά είναι σωστή η επισήμασή σας, γιατί ουσιαστικά ο Ερντογάν υπέγραψε τη συμφωνία με μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση, η οποία ελέγχει ελάχιστο τμήμα της χώρας, δεν ελέγχει ούτε καν το κοινοβούλιο της, όπως είδαμε, το οποίο απέρριψε τη συμφωνία. Ουσιαστικά ο αντίπαλος της κυβέρνησης Σαράς, της Ισλαμικής, ο στρατάκης Χαλίφα Χάφταρ, ελέγχει τη συντριπτική επικράτεια της χώρας και έχει εξασφαλίσει μια παρασκηνιακή στήριξη από πολλές δυνάμεις. Επίσης είναι τόσο παραβιάζει αυτή η συμφωνία τόσο κατάφορα το διεθνές δίκαιο, που είναι αδιανόητο να υπάρξει, ας πούμε, σε πρακτικό επίπεδο εφαρμογή της. Είδαμε ήδη τις αντιδράσεις από τη Γαλλία, από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο. Αυτό βέβαια όμως που ο Ερντογάν περισσότερο μοιάζει να θέλει, ναι, μιας και έχει απλώσει, έχει ανοίξει πάρα πολύ το εύρος των διεκδικήσεων, ότι ο Ερντογάν θέλει να ενισχύσει κατά κάποιο τρόπο μέσω αυτής της συμφωνίας, να δώσει μια νομιμοποιητική βάση σε ίσως ευρύτερες επιδιώξεις του, που ίσως έχουν να κάνουν με την Κύπρο, την περίφημη συνεκμετάλλευση που θέλει εκβιαστικά, με το να επιβάλλει με το ψευδοκράτος, με το Αιγαίο. Αυτό μοιάζει, γιατί και ο Ερντογάν δεν είναι αφελής, ξέρει ότι πρακτικά δεν μπορεί να επιβάλλει αυτή τη συμφωνία με τη Λιβύη, γιατί στη Μεσόγειο είναι και πολλές οι χώρες που δραστηριοποιούνται. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το Αιγαίο, που η διάφορα είναι κυρίως διμερής, είμαστε εμείς, η ελληνική πλευρά, και η Τουρκία. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι ψάχνει να βρει κάποια υπόβαση, εν πάση περιπτώσει, να στηρίξει ό,τι συμβαίνει. Αυτά όλα, κατά τη γνώμη σας, οδηγούν πού θα κλιμακωθεί και νοτίως, νοτιοδυτικά της Κρήτης, κατάσταση, πιστεύετε? Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος, γιατί ο Ερντογάν το έχει σχεδόν προαναγγείλει. Βέβαια, μέχρι αυτή την ώρα έχει αποφύγει να κάνει μία πρόκληση, μία γεώτρηση σε περιοχή αμυγός ελληνικού συμφέροντος. Το είδαμε, δηλαδή, δεν έχει κάνει φέρπη γεώτρηση στο Καστελόριζο, παρόλο βεβαίως που απειλεί, πέρα από τις ναι, αλλά φτάσαμε πια, κύριε Λυκοκάπη μου, σε χάρτες που σβήνει το Καστελόριζο, έτσι. Δεν, βέβαια, υπάρχει. Είναι... Έχει αλλάξει
Και η φορά των χαρτών πια έχει αλλάξει. Βέβαια. Είναι, ξέρετε, το πιο ανησυχητικό από αυτά τα τελευταία γεγονότα που είδαμε είναι ότι ξέρετε ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία και στον ΟΗΕ και δημοσίως σε όλα τα φόρα πάντα λέει αυτό τον αφαίρετο ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Οπότε δεν δικαιούνται να κηρύξουν, να κηρύξουν ΑΟΣ. Η Τουρκία έχει μια περίεργη αντίληψη επειδή σου λέει η γεωγραφία δεν με συμφέρει. Πρέπει να προσαρμόσω το διεθνές δίκαιο στα δικά μου μέτρα. Και είναι ενδιαφέρον ότι το έχει κάνει, δηλαδή, και με, το έχει κάνει και με την Κύπρο. Με το 1974, δηλαδή πάντα η Τουρκία, ας πούμε, πατάει κάπου και παγιώνει μετά τους κατοχικούς της σχεδιασμούς. Τι έλεγε στην Κύπρο το 1974? Έλεγε ότι έγινε ένα πραξικόπημα που είχε κάνει η ελληνική χούντα του Ιωαννίδη. Που είναι αλήθεια, βεβαίως αυτό. Στην πορεία όμως, οι πραξικοπηματίες όλοι έχουν απεβιώσει, χούντα πια δεν υπάρχει, η ΟΚΑΒΙΤΑ δεν υπάρχει πια, παρόλα αυτά η Τουρκία λέει όχι, είχε γίνει το πραξικόπημα και προστατεύουμε τους Τουρκοκυπρίους. Στη Λιβύη παίρνει ως δεδομένο, ως στοιχείο μάλλον, ότι η κυβέρνηση Σαράζ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, είναι το μόνο δηλαδή που της έχει μείνει διεθνής αναγνώριση, και σου λέει ότι εγώ έχω κάνει μια συμφωνία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, που έχει έδρα στον ΟΗΕ, που έχει πρεσβείες και προξενία στον κόσμο, ασχέτως αν αυτή η συμφωνία παραβιάζει κατάφορα, δηλαδή κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αλλά κρατάει το τμήμα μόνο που τον ενδιαφέρει, ότι αυτή είναι η αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Κύριε Λυκοκάπη, αν πρέπει κατά τη γνώμη σας ο πολίτης να κρατήσει κάτι για το επόμενο διάστημα με όλα αυτά, γιατί δεν είναι μια κλιμάκωση που κάποιοι θεωρούν ότι ήρθε ο στούβλο, δεν ήρθε ο στούβλο, είναι μια συντεταγμένη πορεία. Είναι τι από εδώ και στο εξής? Είναι ότι δυστυχώς ότι δεν μπορούμε, δηλαδή αυτό το είδα και στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο χτες. Αυτό που αναφέρεται και λέγεται η καλή διάθεση, δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε σε αυτό. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι υπάρχει ένας γείτονάς μας που έχει αναθεωρητικές τάσεις, που έχει επεκτατικές βλέψεις, το βλέπουμε δηλαδή ξεκάθαρα σχεδόν κάθε μέρα. Πρέπει δηλαδή ως χώρα να είμαστε προετοιμασμένοι, και βεβαίως πρέπει φυσικά καλές είναι οι συμμαχίες, και οι επαφές που έχουμε διεθνείς, αλλά όμως πάντα αυτό πρέπει να θυμόμαστε, ότι έχει σημασία η εχώρια, έχει σημασία η δικιά σου αποτροπή. Δεν μπορείς να βασίζεσαι στους άλλους. Καλά τα λόγια του Μακρόν δηλαδή, αλλά... Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Λυκοκάπη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο.